Σήμερα είναι η πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των υποδικοφυλακίων της χώρας και των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων. Η κατάσταση στα υποδικοφυλακεία είναι δύσκολη, κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε πολλά περιφερειακά. Διότι όπως βλέπετε και εσείς δεν υπάρχει υπηρεσία security να φυλάει. Επαφήνεται στον πατριωτισμό των εισερχομένων. Οι αποστάσεις δεν τηρούνται έξω από το χώρο και δεν τηρούνται και πολύ, όπως είδατε, και οι μάσκες. Στα πιο μεγάλα υποδικοφυλακία το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και αύριο θα επιταθεί και μεθαύριο, γιατί σήμερα είναι αποχή των δικηγορικών συλλόγων Αθήνα. Αν αυτό το πράγμα αύριο θα έχει μεγαλύτερη ροή, γιατί συνάδελφοι θα έρθουν να πάνε στις δουλειές τους. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα φύλαξης στην πόρτα από το Υπουργείο. Εδώ μιλάμε για μισθό υποδικοφυλακίο, για δημόσιο κτίριο, δεν είναι ένα ιδιωτικό υποδικοφυλακίο. Και θα πρέπει άμεσα να υπάρχει είτε αστυνομική δύναμη είτε security να μπορεί να φυράει τη σειρά για να τηρεί την είσοδο μέσα στους χώρους. Είναι προφανώς θα πρέπει να μπούμε σε μια νέα κανονικότητα, αλλά αυτή η κανονικότητα πρέπει να γίνει με όρους τηρήσης δημοσίας υγείας. Και δεν μπορεί να επαφιέμεθα ότι στον καλό καιρό της ημέρας και στο ελληνικό καλοκαίρι. Πρέπει να πάρουμε μέτρα και αυτά πρέπει να τα πάρουν αρμοδίως η ελληνική πολιτεία, που έχει στείλει μόνο στο συγκεκριμένο υποδικοφυλακίο 8 μάσκες και 100 ζευγάρια γάντια. Σε 3 μέρες θα έχουν τελειώσει όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε.